Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος. Για το νέο περιβάλλον που δημιουργείται για την ελληνική οικονομία, το γρήγορο κλείσιμο της αξιολόγησης και την έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα που ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για τις συζητήσεις που αφορούν στην ελάφρυνση του χρέους, μιλάει ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος σε συνέντευξη που παραχώρησε. Στη συνέντευξη που έχει τίτλο «Πώς θα βγούμε από τα μνημόνια», ο Υπουργός Οικονομικών εκφράζει την πεποίθησή του ότι δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα μέσα στο 2018. Σε ερώτηση για την πιθανότητα αλλαγών στην αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος τονίζει πως συνήθως οι σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται στις 4 το πρωί σε κάποιο Eurogroup υπό τρομερή πίεση. Ωστόσο, λέει, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια πολύ πιο αυξημένη κατανόηση, εξαιρώ βέβαια τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για τις κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες, οι οποίες είναι η βασική αιτία της κρίσης πολιτικής αντιπροσώπευσης, αλλά και της γενικότερης αίσθησης ότι η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιλύουν τα προβλήματα. Ο Υπουργός Οικονομικών εκτιμά ότι η τρίτη αξιολόγηση θα κλείσει εν καιρός, καθώς το δούνου του έχει μπει στο πρόγραμμα, άρα δεν υπάρχει λόγος να βάλει νέα ζητήματα στο τραπέζι. Επίσης, δύσκολα νομοσχέδια δεν υπάρχουν στα προαπαιτούμενα και πως η εμπιστοσύνη προς την ελληνική κυβέρνηση έχει αυξηθεί πολύ, γεγονός που επιταχύνει τις διαδικασίες. Αναφερόμενος στο θέμα των τραπεζών, σημειώνει ότι έχει λυθεί και υπάρχει συμφωνία και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός θα κάνει τα stress tests, όπως είπε ο Μάριο Ντράγκη πρόσφατα, χωρίς άλλες διαδικασίες. Θέλουμε το 2018 να αρχίσουν ουσιαστικές συζητήσεις για την έξοδο από το πρόγραμμα και την αποσαφήνιση της ελάφρυνσης του χρέους. Έχουμε κάθε κίνητρο να τελειώσουμε εγκαίρως την τρίτη αξιολόγηση, τονίζει ο κύριος Τσακαλώτος και προσθέτει ότι μεγάλο μέρος της συζήτησης για το χρέος στο νέο έτος θα αφορά πιο πολύ στην αποσαφήνιση του μηχανισμού, τον οποίο υποστήριξαν και οι Γάλλοι μαζί με εμάς, που συνδέει την ελάφρυνση του χρέους σε συσχέτιση με την ανάπτυξη, η λεγόμενη ρήτρα ανάπτυξης. Για την Τράπεζα της Ελλάδος, ο Υπουργός λέει, έχει προφανώς δικαίωμα να εκφράζει απόψεις για θέματα οικονομικής πολιτικής. Εμείς θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι την έξοδο της 25ης Ιουλίου θα διαδεχτεί μια σειρά εξόδων ως προετοιμασία για το τέλος του προγράμματος. Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Πύρτζης σε συνέντευξή του αναφέρθηκε στην αποζημίωση που ζητάει η Fraport. Όπως ανέφερε, το ελληνικό δημόσιο απάντησε πλήρως και πρόθεσμα ότι δεν δικαιούται η εταιρεία να ζητά αυτό το ποσό για κανένα λόγο. Από εκεί και πέρα, όπως είπε, υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες, τις οποίες μπορεί να προσφύγει κάποιος εάν δεν συμφωνεί. Υπάρχουν δύο ώρες εξέλιξη στο Ευρώπη Μακεδονία και ένα μέρος του τμήματος του έργου. Η Fraport προτείνει να μην γίνει. Mm-hmm. Αυτά τα έργα γίνονται από το ελληνικό δημόσιο, έχουν ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν και ολοκληρώνονται ένα μέρος αυτών φέτος και οριστικά σημάδων το χρόνο διάγραμμα τελειώνει το 2018. Ναι. Εντάξει, είναι λογικό κατά τη γνώμη μου να υπάρχουν κάποιες ενστάσεις στην υλοποίηση του έργου. Ναι. Από τη στιγμή που για αρκετούς μήνες, για πέντε μήνες, αν θυμάμαι καλά, 4,5-5 μήνες, η δυναμικότητα του αεροδρομίου θα μειώθηκε σημαντικά, ναι, σημερινούς μήνες δηλαδή, προσπαθούμε να βρούμε μια λύση πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό και να προχωρήσουμε. Τα έργα αυτά έχουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σε αεροδρόμιο Μακεδονία τα προηγούμενα χρόνια βρέθηκε πολύ μεγάλος όγκος από πολεμικό υλικό, από βόμβες, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, mm-hmm, στην υποδομή του αεροδρομίου. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι το πιο εύκολο σε ένα αεροδρόμιο που λειτουργεί να γίνονται τέτοιου είδους έργα και γι' αυτό υπήρχαν καθυστερήσεις. Τα 2,5 τελευταία χρόνια τα έργα έχουν τρέξει πάρα πολύ, το ένα ολοκληρώνεται. Το δεύτερο, έχουν ξεκινήσει εργασίες για την επέκταση του αεροδρόμου προς θάλασσα, mm-hmm, με τις απαραίτητες τεχνικές, γιατί εκεί δεν επιτρέπεται σε τέτοια έργα να έχουμε την παραμικρή καθίζηση από τη στιγμή που θα γίνει ο αεροδιάδρομος και με, mm-hmm, μια υποδομή πολύ μεγάλη. Πιστεύω ότι δεν έχει ανάγκη το αεροδρόμιο Μακεδονία. Το ελληνικό δημόσιο απάντησε πλήρως και ευρωθέσμως ότι δεν δικαιούται
τέτοια χρήματα, ούτε για τις αιτιολογήσεις που έχει, ούτε για κάτι άλλο. Επομένως, εμείς έχουμε απαντήσει ότι δεν δικαιούται αυτή την αποζημίωση. Συμβάσεις που είναι μεγάλου τιμήματος, πάντα υπάρχουν αιτήματα αποζημιώσεων. Και η δουλειά που πρέπει, που οφείλει να κάνει το Υπουργείο, οι δημόσιες υπηρεσίες, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είναι να εξετάζουν αυτά τα αιτήματα, αν τα δικαιούνται ο αντισυμβαλόμενος ή δεν τα δικαιούνται. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει άριστα τη δουλειά μας και από εκεί και πέρα υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες. Αν κάποιος δεν συμφωνεί, να προσφύγει σε αυτές, στα δικαστήρια ή οπουδήποτε άλλο. Αλλά η απάντηση του ελληνικού δημοσίου είναι δεδομένη, όπως και δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο σε αυτό. Ο Παναγιώτης Ρήγας, γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ντάισεμπλουμ για εκλογές το 2019, τόνισε ότι ο επικεφαλής του Eurogroup επιβεβαίωσε το αυτονόητο. Όπως είπε, αυτό που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση είναι η σταθεροποίηση της οικονομίας με κοινωνικό πρόσημο. Δεν μας έχει χαρίσει κανείς τίποτα. Δώσαμε μια πολύ μεγάλη μάχη. Εδώ αποδεικνύεται ότι το κάναμε με δυσκολία μεν, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και ο ελληνικός λαός τις στιγμές στις οποίες βρεθήκαμε και των επιλογών το οποίο κάναμε, αλλά σε αυτό το πλαίσιο καταφέραμε να έχει σταθεροποιηθεί η οικονομία αυτή τη στιγμή, να έχει υπάρξει κοινωνικό πρόσημο σε πολλά σημεία, γιατί όταν θα μπορέσουμε να βγούμε και να αναστραφεί το κλίμα, και ήδη είναι σε τέτοια πορεία αναστροφής η οικονομία, να είναι συμμέτοχη όλη η κοινωνία και όχι ένα κομμάτι της. Και δεν μπορεί να προχωρήσεις έχοντας ουσιαστικά οι πολίτες και οι κοινωνικές τάξεις που είχαν πληγεί να μην μπορούν να σηκώσουν κεφάλι. Το δεύτερο, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, μετά την συμφωνία την οποία έγινε και την απομείωση του χρέους να μην περνάει το 15% του ΑΕΠ μέχρι το 2060, η αναχρηματοδότηση δηλαδή του χρέους πώς θα γίνει, η αναβάθμιση από όλους τους οίκους, η έξοδος από το πυροβολικό χρέος, η έξοδος στις αγορές, όλα αυτά συν τα στοιχεία των άμεσων επενδύσεων που έχουν γίνει από το εξωτερικό και κοντεύουν να φτάσουν το υψηλότερο, έχουν φτάσει το υψηλότερο της δεκαετίας, και με τη σταθεροποίηση όλων των οικονομικών των οποίων υπάρχουν και τη δυνατότητα να δώσουμε πάλι κοινωνικό μέρισμα, νομίζω ότι αυτά είναι συστηματικά στοιχεία. Άρα ο κύριος Ντάιζουλ τι έκανε, επιβεβαίωσε παρόλο τις διαφορές τις οποίες υπήρχαν, την σκληρή στάση την οποία είχαν κρατήσει τα πρώτα χρόνια, γιατί ήταν συμπλήρωμα της πολιτικής αυτής η οποία ακολουθείτε όλα τα προηγούμενα χρόνια, επιβεβαίωσε το αυτονόητο. Αυτά τα οποία έχει κάνει και η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν προς τι η μήνυ της αντιπολίτευσης. Αλλά εγώ θα πω το εξής. Η αξιωματική αντιπολίτευση έχει χάσει αυτή τη στιγμή κάθε δυνατότητα να είναι φερέγγια. Και μάλιστα έχω πει πολλές φορές και έχει ενοχλήσει ότι λειτουργεί με εντελώς αντικοινωνικό και ενάντια στα συμφέροντα της κοινωνίας. Υπάρχει μια απόφαση πολύ συγκεκριμένη του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, η οποία λέει ότι η επένδυση θα στηριχθεί, θα πρέπει να γίνει με βάση όλες τις διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται, και θα ληφθούν και πρωτοβουλίες ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην επένδυση, βεβαίως προστατεύοντας την πολιτιστική κληρονομιά και όλα όσα αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνουν. Αλλά δεν μπορεί όμως, κατά τη γνώμη μας, να υπάρχει οποιαδήποτε, δεν θα έλεγα καθυστέρηση, προσπάθεια να μην γίνει αυτή η επένδυση. Μέσα στα πλαίσια και αυτά τα οποία έχει υπάρξει στη σύμβαση. Θέλω να θυμίσω και ότι η σύμβαση η οποία έγινε μεταξύ ελληνικού κράτους και της εταιρείας η οποία έχει το επενδυτή, ήταν μια δύσκολη συμφωνία η οποία οδηγηθήκαμε, όμως πολύ καλύτερη από αυτή που έχει υπογράψει η κυβέρνηση Σαμαρά τα προηγούμενα στοιχείο και της απόφασης και της δικής μας λογική, είναι η προστασία της πολιτικής κληρονομιάς. Η πολιτική κληρονομιά και το περιβαλλοντικό, όλα θα προστατευτούν. Το θέμα είναι ότι να μην υπάρχουν δυσκολίες και καθυστερήσεις στην διαμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου. Αυτό και μόνο, τίποτε άλλο. Νομίζω ότι αυτό αρκεί, κατά τη γνώμη μας, και γι' αυτό είπαμε θα υπάρξουν και πρωτοβουλίες συγκεκριμένες,
και εμείς θα τα προστατεύσουμε όλα αυτά, αυτό που δεν κάνανε όλα τα προηγούμενα χρόνια όλοι οι υπόλοιποι. Για σημαντικά θέματα που αφορούν εργαζόμενους και συνταξιούχους, καθώς και για το τι δώρα κρύβει για αυτούς ο προϋπολογισμός, θα μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ, τον καθηγητή εργατικού δικαίου και πρώην αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλώς σας απόγευμα από τη Δράμα. Κυρία Κυριακίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Σας καλωσορίζω και εγώ, διότι όλοι μου λέγανε, αρκετοί φίλοι, ο Μαρίνος, ο Χατζηκωνσταντίνου, άλλοι καλοί φίλοι, σταθεροί τηλεθεατές σας, μου λέγανε γιατί δεν βγαίνετε στο Σταρ Βορείου Ελλάδος. Και λέω, αναμένω και εγώ την κυρία Κυριακίδου, με την οποία άριστα συνεργαζόμουν και βεβαίως αυτό είχε απήχηση και στον κόσμο, το εισέπρατε. Και εγώ νομίζω και εσείς, κυρία Κυριακίδου, το εισπράτατε. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ για τα, για τα καλά σας λόγια για ακόμα μια φορά. Για την τιμή. Λοιπόν, να περάσουμε στα θέματα που μας αφορούν όλους. Λοιπόν, ποιες εξελίξεις, τι να περιμένουν ειδικά από το νέο προϋπολογισμό, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και γενικά, πόσο ευχάριστα ή δυσάριστα είναι τα νέα? Μπροστά υπάρχουν δύσκολα μέτρα, τα οποία, αγαπητή Ρία, έχουν ψηφιστεί και θα ισχύσουν το Γενάρη του 2019. Περίπου 5 δις θα φύγουν από τους συνταξιούχους για τους δανειστές ή για το κράτος. Και αναφέρομαι στο ότι το Γενάρη του 19 θα κοπεί κατά 18% η προσωπική διαφορά στις κύριες συντάξεις, θα κοπεί κατά 18% επίσης η προσωπική διαφορά της επικουρικής συντάξεις, θα καταργηθούν όλες οι οικογενειακές παροχές στους συνταξιούχους γάμου, τέκνων, συζύγου, τέκνων ή το ένα ή το άλλο, αντίστοιχα τι παίρνει ο καθένας. Ναι. Θα καταργηθεί το ΕΚΑΣ στους 250 και πλέον εναπομείναντες δικαιούχους ΕΚΑΣ. Αυτό είναι το από τα πιο σκληρά μέτρα. Και άλλα σκληρά μέτρα για το ΕΚΑΣ. Και βεβαίως έχει παγώσει κάθε αύξηση όλων των συντάξεων μέχρι το Δεκέμβριο του 2022. Σας είπα μόλις 5 μέτρα που είναι ψηφισμένα. Που είναι ψηφισμένα και θα υλοποιηθούν το 2019. Τώρα, ο νέος προϋπολογισμός στα δικά μας ζητήματα περιλαμβάνει το νέο τρόπο εισφορών των επιτευγματιών, των εμπόρων σας, όλων των επιστημόνων, εκεί που μέχρι τώρα και για αρκετές δεκαετίες, κυρία Κυριακίδου, δεν υπολογιζόντουσαν οι εισφορές στο φορολογητό εισόδημα επιστημόνων και επιτευγματιών. Τώρα, για πρώτη φορά, από 1/1/18 θα πληρώνουν παραπάνω φόρο, διότι οι εισφορές θα φορολογούνται κανονικά ως φορολογητό εισόδημα. Έχει λογική αυτό, κύριε καθηγητά? Ορίστε. Έχει λογική αυτό? Δεν έχει λογική καθόλου αυτό. Δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα του πλανήτη, της Ευρώπης, μια και είμαστε στην Περιφερειακή Ένωση της Ευρώπης, υπό αυτή την έννοια είναι πολύ σκληρό μέτρο αυτό, όπως και άλλα ζητήματα τα οποία, για παράδειγμα, καταργούνται με τον προϋπολογισμό που κατέθηκε σήμερα, τα λεγόμενα 4 επιδόματα των αθλείων, η φράση απόδοση του Βίκτορο Σουγκό, ότι οι πιο φτωχοί Έλληνες παίρνανε τα λεγόμενα επιδόματα των πολύ φτωχών, των απολύτως φτωχών. Για παράδειγμα, τα επιδόματα των απροστατεύτων οικογενειών ή για τα παιδιά που γεννώνται εκτός γάμου ή όταν κάποιος νέος έπαιρνε δουλειά και απελύεται στο πρώτο 21 του, έπαιρνε ένα πολύ μικρό επιδοματάκι, το κατήργησε η κυβέρνηση και είναι στον αυριανό προϋπολογισμό, άρα από 1/1/18. Ή το επίδομα απόλυτης παινίας, η απόλυτα φτωχή με ένα νόμο 40 χρόνια πίσω, έπαιρναν ένα επιδοματάκι πολύ τι μικρό. Τι ύψος, δηλαδή πόσα χρήματα παίρναν αυτοί οι άνθρωποι και θα τα ψαλιδίσουν? 70-80 ευρώ το μήνα. Δηλαδή και η κυβέρνηση... Εντάξει, από αυτά θα σωθεί η Ελλάδα δηλαδή. Και αυτοί οι άνθρωποι πώς θα ζήσουν, κύριε καθηγητά? Έκοψε έκος για να δώσει το στίγμα πια ότι έχει εγκαταλείψει κάθε αριστερή ιδεολογία. Θα το δείτε αύριο στον προϋπολογισμό. Κατήργησε τα 4 επιδόματα των απόλυτα φτωχών. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι στα ζητήματα των συντάξεων και των μισθών υπάρχουν και αρκετές ουρές
από το παρελθόν. Για παράδειγμα, θα ακούσατε και εσείς οι δικαστικές ενώσεις, οι ενώσεις των σωμάτων ασφαλείας παραπονούνται διότι τον Οκτώβριο για πρώτη φορά εφαρμόζονται οι περικοπές αναδρομικά με το πλαφόν 1.300 ευρώ κύρια και επικουρική σύνταξη εφαρμόζονται και στα ειδικά μισθολόγια. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ, κυρία Κυριακίδου, βγάλαμε και δύο ανακοινώσεις προχθές. Από την ΕΝΙΠΕΚ. Η ΕΝΙΠΕΚ, ναι. Για το ύψος των συντάξεων. Τι μειώσεις έχουν υποστεί οι συντάξεις τα 7 χρόνια του μνημονίου. Για παράδειγμα, η μέση κύρια σύνταξη, η μέση όλων των συνταξιούχων. Λέτε 723 ευρώ. 723. Δηλαδή η μέση σύνταξη είναι 723. Φανταστείτε, επί 2.800.000 περίπου συνταξιούχων, η μέση σύνταξη είναι 723 ευρώ. Όταν πριν μπούμε στο μνημόνιο, η μέση σύνταξη ήταν 1.080 ευρώ. Δηλαδή έχουμε 350 ευρώ έφυγαν από το μέσο όρο της σύνταξης και πέταξαν, δηλαδή έφυγαν από τα εισοδήματα των συνταξιούχων. Η μέση επικουρική σύνταξη έπεσε στο μισό, από 376-380 έπεσε στα 171. Και βεβαίως το μέσο μέρισμα που παίρνουν για τα μερίσματα λέτε 98 ευρώ. Το μέσο μέρισμα που παίρνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι συνταξιούχοι και οι ένστολοι στρατιωτικοί έπεσε και αυτό στο μισό. Βέβαια αυτό, κύριε Μητρόπουλε, μπαίνει και το ερώτημα. Θα είναι τα τελικά ποσά ή θα πέσουν κι άλλο. Θεωρώ ότι η επικουρική σύνταξη με οι νέες. Τι να φοβάται ο κόσμος, να φοβάται και περαιτέρω μειώσεις. Οι νέες επικουρικές συντάξεις, κυρία Κυριακίδου, θα έχουν μία μείωση 25% με 30%. Οι νέες επικουρικές, νέες λέμε αυτές που θα βγουν μετά το νόμο Κατρούγκαλο, αλλά αφορά αυτό το νέο σύστημα της μείωσης όσους έχουν κάνει αίτηση από 1η-1η του 2015. Άρα οι επικουρικές θα πάθουν ολοσχερή καθίζηση. Δεν ξέρουμε αν σε 2 χρόνια θα υπάρχουν, διότι είναι προγραμμένος θεσμός από τους μνημονιακούς και στην πατρίδα μας και τους τροϊκανούς. Άρα, να θεωρούν οι συμπολίτες σας, οι συμπατριώτες μας, ότι στα ζητήματα των συντάξεων αυτό που κρέμαται επί της κεφαλής είναι το πακέτο των σκληρών μέτρων που έχει ψηφίσει η σημερινή κυβέρνηση, που θα ισχύσουν από 1η-1η-19, αφορά όλους σχεδόν τους συνταξιούχους, έτσι που όλοι οι συνταξιούχοι το 19 αντί για 12 συντάξεις θα εισπράξουν 9, μία έως 3 λιγότερες. Και αν ισχύσει, κυρία Κυριακίδου, και το αφορολόγητο που μειώθηκε κατά 3.000 ευρώ. Και να κλείνουμε με αυτό, κύριε καθηγητά. Οι συνταξιούχοι θα χάσουν και οι μισθωτοί και οι επιτευγματίες θα χάσουν 1-2 συντάξεις ή 1-2 μισθούς. Άρα λοιπόν είναι σκληρά τα μέτρα. Γιατί τα λέμε για να πούμε ότι δεν μπορεί καμία κυβέρνηση να τολμήσει άλλες περικοπές σε βάρος των συνταξιούχων. Κύριε Μητρόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή επιτυχία, καλή τηλεοπτική σεζόν, πάντα επιτυχία. Και μόνο καλά ακούω για εσάς από όλο τον κόσμο που επικοινωνώ. Άρα λοιπόν συνεχίστε τόσο έγκυρα, τόσο έντιμα, τόσο ειλικρινά, αγαπητή Ρία, που ενημερώνετε τον κόσμο μέσα από το κανάλι σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Στη Βουλή κατατέθηκε σήμερα το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2018 με πολύ αισιόδοξες προβλέψεις αλλά και μέτρα που θα επομισθούν εκατομμύρια φορολογούμενοι. Είναι ένας προϋπολογισμός για τον οποίο ήδη οι δανειστές έχουν αρχίσει να εκδηλώνουν ενστάσεις πριν ακόμη κατατεθεί. Το προσχέδιο προβλέπει πλεώνασμα 3,5% του ΑΕΠ, δηλαδή 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ και ανάπτυξη 2,4%. Από αυτά, τα 530 εκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από κατάργηση φοροαπαλλαγών και άλλων μέτρων που στόχο έχουν να αυξηθούν τα έσοδα του κράτους. Ας δούμε όμως από πού θα προκύψουν αυτά τα 530 εκατομμύρια ευρώ και ποιοι θα πληρώσουν το μάρμαρο. Καταργείται η έκπτωση φόρου για ιατρικές δαπάνες, ένα κονδύλι που υπολογίζεται στα 121 εκατομμύρια ευρώ. Σημειώνεται ότι από το 2017 οι πολίτες όταν κρατούν τις αποδείξεις γιατρών και νοσοκομείων, το μόνο που καταφέρνουν είναι να χτίσουν το αφορολόγητό τους. Έκπτωση φόρου δεν θα ισχύσει για τα φετινά εισοδήματα που θα δηλωθούν το 2018. Παράλληλα, καταργείται η έκπτωση φόρου 1,5% που ισχύει στην μηνιαία παρακράτηση μισθών συντάξεων.
επιπλέον επιβάρυνση 68 εκατομμύρια ευρώ για τους πολίτες. Μαχαίρι κατά 50% θα μπει και στο επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Το συνολικό κονδύλι περιορίζεται στα 55 εκατομμύρια ευρώ από 110 εκατομμύρια ευρώ από πέρυσι. Παράλληλα, από το νέο έτος αυξάνεται ο ΦΠΑ σε 32 νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Επίσης θα επιβληθεί φόρος διαμονής μισό έως 4 ευρώ σε ενοικιαζόμενα δωμάτια ξενοδοχεία, ενώ αυξάνεται και η εισφορά που πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς θα υπολογίζεται επί ακαθάριστων αποδοχών, χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν ήδη πληρωθεί. Με το νέο έτος αναμένεται να επιβληθεί και ο εξαναβολής φόρος υπεραξίας πωλήσης ακινήτων, να καταργηθούν επιδόματα με μερική ενσωμάτωση στο ΚΕΑ, να εξισωθούν οι αντικειμενικές δαπάνες και να καταργηθεί έκπτωση φόρου στις βουλευτικές αποζημιώσεις. Εξισώνονται φορολογικά με τους απλούς πολίτες. Πάμε σε κάτι άλλο. Ηλικία άνω των 60 ετών θα είναι το 2050 4 στους 10 Έλληνες ως αποτέλεσμα της ταχύτατης δημογραφικής γύρασης του πληθυσμού. Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει με αφορμή τη χθεσινή Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων, η Ελληνική Γεροντολογική και Γυριατρική Εταιρεία, η Ελλάδα είναι μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που με τον υψηλότερο ρυθμό γύρασης του πληθυσμού. Αφορμή το Διεθνές Συνέδριο για το Δημογραφικό που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη το προσεχές διάστημα, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Πολυτέκνων του Νομού Δράμας, Νίκος Μολοχτός, επισημαίνει αυτό τουλάχιστον επισημαίνουν και διεθνείς έρευνες, οι οποίες κατατάσσουν την Ελλάδα ως χώρα γερόντων και μάλιστα η οποία κατέχει μια θλιβερή πρωτιά, καθώς ανήκει στην πρώτη τριάδα σε διεθνές επίπεδο. Όπως λέει χαρακτηριστικά, οι πολιτικές που ασκήθηκαν αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αυτές συνεχίζονται επιβεβαιώνουν το γεγονός πως πλέον στην Ελλάδα παραμένει γυρασμένος πληθυσμός κυρίως πάνω από τα 50 έτη, ενώ οι περισσότεροι νέοι ψάχνουν αλλού την τύχη τους έτσι ώστε να εξασφαλίσουν καλύτερες προϋποθέσεις για το μέλλον τους. Η χώρα παγκοσμίως κατέχει τη τρίτη θέση σε μείωση πληθυσμού, αλλά είναι πρώτη σε γερασμένο πληθυσμό. Έχει σημασία. Και αυτό γιατί το 55% του πληθυσμού της Ελλάδος είναι πάνω από 50 χρονών. Καταλαβαίνετε ότι ο πληθυσμός είναι γερασμένος. Και ένας γερασμένος πληθυσμός, και γιορτάζουμε και όλα, γιορτάζει όλη η Ελλάδα για αυτό το γεγονός, ότι πράγματι κατορθώσαμε τον πληθυσμό, τους Έλληνες, όχι τον πληθυσμό, τους Έλληνες γηγενείς, να τους κάνουμε γερόντους. Όλα τα νέα παιδιά έχουν φύγει στο εξωτερικό, ηλικίας πάνω από 15 χρονών μέχρι 40 είναι εξαφανισμένα στο εξωτερικό, άρα λοιπόν εδώ κατοικούν μόνο ηλικία μεγαλύτερη από τον 30, θα έλεγα, από τον 40 χρονών. Τώρα, αφού έχουμε αυτό το προνόμιο παγκοσμίως να είμαστε η πρώτη χώρα γερασμένου πληθυσμού γηγενών, είμαστε η τρίτη χώρα σε μείωση πληθυσμού. 33.000 κάθε χρόνο μέχρι το 1ο Σεπτέμβριο μετρημένες οι απώλειες σε πληθυσμό Ελλήνων είναι 33.000 κάτω οι γεννήσεις, δηλαδή οι θάνατοι υπερέχουν κατά 33.000. Μέχρι τέλος του χρόνου θα πάμε στις 35.000, δηλαδή μία πόλη σαν τη Δράμα μας εξαφανίζεται από το χάρτη της Ελλάδος. Αυτά τα γεγονότα και αυτές τις επισημάνσεις έχουμε πει κατά επανάληψη στο Υπουργείο, στους ηθήνοντες, στους υπουργούς, στους πρωθυπουργούς, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά κοφεύουν και τυρβάζουν περί άλλων. Έχουν την εντύπωση ότι αυτός ο πληθυσμός θα ανανεωθεί και θα αναγεννηθεί με τους λάθρομετανάστες και τους οικονομικούς μετανάστες. Είναι λάθος. Και γυρίστο εμπαρόδο, θα αναφέρω ότι προχθές επισκέφθηκε τη Δράμα η κυρία Γεννηματά, η οποία είχε κάνει πρόταση στη Βουλή να συσταθεί διακομματική επιτροπή. Συγχαρητήρια λοιπόν για αυτό το γεγονός, αλλά αυτή η επιτροπή ακόμη δεν έχει συσταθεί. Και έχω την εντύπωση ότι δεν θα συσταθεί ποτέ. Και γιατί το λέω, γιατί ξέρουμε από την προηγούμενη που έγινε το 1993 επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη, το πόρισμά της μπήκε σε κάποιο σιρτάρι στο Προεδρείο της Βουλής και τότε ξεχάστηκε. Εν πάση περιπτώσει, το ανέφερα το γεγονός γιατί ερώτησα την κυρία Γεννηματά, στο Δήμο Προσοτσάνης είχε έρθει, και της είπα, πείτε μας για το δημογραφικό, ποια είναι η θέση της κεντροαριστεράς, ποιοι είστε και τι θα μας πείτε, πώς θα ανανεώσετε τον πληθυσμό της Ελλάδος, τους Έλληνες δηλαδή, τι θα τους δώσετε. Και μου είπε ότι εμείς έχουμε προτάσεις τις οποίες θα καταθέσουμε στη Βουλή, στη Διακομματική Επιτροπή για το Δημογραφικό. Αυτά είναι λόγια επί απτερόεντα. Εν πάση περιπτώσει όμως καλό είναι να τα γνωρίζουν κάποιοι για να ξέρουμε τι λέμε. Τώρα, 7 και 8 του μηνός στη Θεσσαλονίκη, εμείς ως Ανωτά της Ομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος διοργανώνουμε το Ευρωπαϊκό Συνέδριο, ουσιαστικά είναι παγκόσμιο γιατί θα έρθουν και από άλλες χώρες, Συνέδριο των Πολυτέκνων, το οποίο έχει το δημογραφικό πρόβλημα
και η λευκή γενοκτονία που εκτελείται στην Ελλάδα, στην πατρίδα. Λοιπόν, είναι καλεσμένοι εξέχοντες καθηγητές, είναι και υπουργοί της κυβέρνησης, οι οποίοι θα μας αναλύσουν, ο κ. Αλεξιάδης και πολλοί άλλοι, θα μας αναλύσουν το θέμα. Είναι ένα συνέδριο το οποίο στοχεύει να αφυπνιστούν πλέον η αιρετή, η τοπική αυτοδιοίκηση σε πρώτο-δεύτερο βαθμό, η κοινοβουλευτική ομάδα όλων των κομμάτων, ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, και να δούμε τι θα κάνουμε, εάν θέλουμε Έλληνες ή δεν θέλουμε Έλληνες στην πατρίδα μας. Καταιγισμό εξελίξεων και αντιδράσεων στον χώρο των μεταφορών έχει προκαλέσει το νέο πλαίσιο λειτουργίας που επιθυμεί να θέσει η κυβέρνηση με νομοσχέδιο που εξετάζει ο Υπουργός Μεταφορών, ικανοποιώντας έτσι το αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ταξί. Για πολιτικά παιχνίδια κάνουν λόγο οι ιδιοκτήτες οδηγοί ταξί και επισημαίνουν πως όλα αυτά δεν έχουν σχέση με τις μικρές πόλεις όπως η Δράμα. Διχασμένοι είναι οι οδηγοί των ταξί, καθώς φαίνεται ότι το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση έχει βάλει σε μεγάλους μπελάδες τον κλάδο. Κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι διαφωνούν όμως, θεωρούν ότι η Δράμα είναι μικρή περιοχή και δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά μόνο στις μεγάλες περιοχές της χώρας όπως την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, και παράλληλα τονίζουν πως αυτό είναι ένα ζήτημα που αν έρθει ποτέ στη Δράμα, τότε με αυτό θα ασχοληθούν. Υπάρχουν έντονες διαφωνίες γιατί δεν έχει δουλειά. Το θέμα είναι η δουλειά, δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Με αυτές τις ένφια 29%, 100% προκαταβολή, δεν υπάρχει χρήμα περιττό για να πάρει ένας ταξί να πάει όπου θέλει. Πάντως γίνεται πολλής λόγος και για το γεγονός ότι πλέον αλλάζει ο τρόπος της κλήσης και θα αναγράφονται και τα στοιχεία και η φωτογραφία του οδηγού ταξί στις κλήσεις. Υπάρχει έντονη διαμάχη γι' αυτό. Θα δούμε. Δεν είναι ακόμα... Στη συζήτηση. Ναι. Θεωρητικά μπορεί να έχει αποτελέσματα, λένε αυτοί. Εμείς θα το δούμε στην πράξη πώς θα πάει. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι διαδικτυακές εφαρμογές υπηρεσιών μεταφοράς θα αναπτύξουν νέο τρόπο λειτουργίας. Συγκεκριμένα θα παράγουν μεταφορές αντί να έχουν το ρόλο διαμεσολαβητή, ενώ και αυτή θα είναι η ειδοποιός διαφορά, θα καταργηθεί η επιλογή αξιολόγησης των οδηγών από τους πολίτες. Αυτά ακόμα είναι στις μεγάλες τις πόλεις. Σε εμάς ακόμα δεν έχουν φτάσει αυτά όλα τα με ηλεκτρονικά και τέτοια. Εμείς είμαστε ακόμα πολύ πίσω. Εμείς είμαστε ακόμα μέσω ασυρμάτου, μέσω τέτοιου, μέσω τάμπλετ και τέτοια. Ακόμα δεν έχουμε εξελιχθεί εμείς. Η πόλη είναι μικρή. Δεν υπάρχουν και εταιρείες εδώ. Δεν υπάρχουν και εταιρείες. Οπότε ακόμα εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα. Δεν μας απασχολούν, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά τι λέτε για όλο αυτό τον καυγά? Κοιτάξτε να δείτε ότι αυτό που είπατε, ότι παίζονται παιχνίδια, οπωσδήποτε παίζονται παιχνίδια. Τώρα, τι να σας πω άλλο. Αυτά όλα ξεκίνησαν τότε επί Ραγκούση, ας πούμε, που ξεκίνησε με την απελευθέρωση του επαγγέλματος, με τις απεργίες που κάναμε επί ένα μήνα, με το ένα μετάλλο. Στην ουσία, το επάγγελμα μας το έχουν τελειώσει από τότε. Από τότε, δηλαδή, και οικονομικά, δηλαδή κάποιοι που αγοράσανε κάποιες άδειες και τέτοια και το ένα και το άλλο, χρεωθήκανε, πήραν δάνεια, δίνανε να αγοράσουν κάποιες άδειες για να έχουν κάποια δουλειά, να ζήσουν την οικογένειά τους, το ένα το άλλο. Όλους αυτούς εδώ τους έχουν τελειώσει. Οι οποίοι, πολλοί από αυτούς έχουν φύγει στο εξωτερικό. Τα έχουν παρατήσει. Άλλοι τα έχουν πουλήσει όσο για να φύγουν. Οπότε από τότε ξεκίνησε το θέμα όλο. Τώρα αυτά με τα ηλεκτρονικά και με τα τάμπλετ και ηλεκτρονικές που θα φαίνεται, ας πούμε, και ο οδηγός και το ένα και το άλλο. Εμείς είμαστε μια μικρή πόλη, ακόμα σε εμάς αυτά δεν. Όχι. Τίποτα, όπως ήταν παλιά, έτσι παραμείνει το ταξί. Με το ταξί υπάρχουν και δύο κλάδοι. Ο ένας τρώει τον άλλο και όπως λέει η παροιμία, ο αδερφός τρώει τον αδερφό και γνωρίζει μια γηδί στα ποντιακά. Τι να σου πω άλλο, άστα να πάνε. Και στο σημείο αυτό να περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Στο Δελτίο Ειδήσεων και πάλι. Πρόσκληση στους δημότες Δράμας να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με ευνοϊκούς όρους. Προς τη ΔΕΙΑΔ απευθύνει ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης, επισημένοντας πως ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους είναι από σήμερα μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου. Παράλληλα, ανακοινώνει ότι αύριο θα υπάρχει διακοπή νερού στην οδό 19 Μαΐου μέχρι και την οδό Αντιγόνου.
Από σήμερα έως και τις 30 Νοεμβρίου θα μπορούν οι οφειλέτες προς την ΔΕΙΑ να κάνουν ρύθμιση των οφειλών τους, με στόχο βεβαίως να εισπράξουν και οι δύο πλευρές τα ωφέλη αυτά, καθώς με τις νέες ρυθμίσεις μπορούν και οι οφειλέτες να ωφεληθούν, αλλά και η ΔΕΙΑ να βάλει χρήματα στο ταμείο της, λέει ανάμεσα στ' άλλα ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ, Τάσος Χατζηγιάννης. Παροτρύνει δε τους πολίτες άμεσα να ανταποκριθούν έτσι ώστε να ωφεληθούν. Είναι σε εφαρμογή ο νόμος 4483, το άρθρο 52, το οποίο ουσιαστικά είναι ευνοϊκό για τους οφειλέτες της ΔΕΙΑΔ και είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τους συνδημότες μας, τους καταναλωτές μας, τους χρήστες των ακινήτων και τους ιδιοκτήτες παράλληλα, ότι από τη στιγμή που υπάρχει σε ισχύ αυτός ο νόμος, τα ωφέλη είναι πια. Αν πληρωθεί εφάπαξ ο λογαριασμός, αφαιρούνται όλες οι προσαυξήσεις και οι τόκοι. Αν γίνουν με δόσεις, δύο δόσεις μέχρι 24, αφαιρείται το 80% των προσαυξήσεων και των τόκων. Πάμε παρακάτω. 25 δόσεις με 48, 70%. Αν κατέβουμε ακόμη παρακάτω και κάνουμε μεγαλύτερο αριθμό δόσεων, 49-72 το 60% και 73 δόσεις με 100, 50%. Εδώ να σημειώσουμε ότι το ελάχιστο τίμημα της δόσης είναι 20 ευρώ. Ισχύει βέβαια οι 36 δόσεις που είχε παλαιότερα η ΔΕΙΑΔ, που το ελάχιστο ήταν 40. Τώρα μπαίνουμε με 20 ευρώ, δηλαδή ελάχιστη δόση μπορεί να έρθει να κάνει οποιοδήποτε που έχει οφειλέσει εδώ, να κάνει διακανονισμό, και ισχύοντας αυτός ο νόμος νομίζουμε ότι είναι ευνοϊκότατος και εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας ως ΔΕΙΑΔ, αλλά και οι πολίτες θα εξυπηρετηθούν για το πρόβλημα που υπάρχει. Η διαδικασία ξεκίνησε ουσιαστικά από προχτές, από 1η-11η και ισχύει μέχρι 30-11. Αυτό είναι, η ημερομηνία είναι καθοριστική, επαναλαμβάνω. Από σήμερα μέχρι 30-11 μπορούν οι συνδημότες μας που έχουν οφειλές στη ΔΕΙΑΔ να έρχονται εδώ, να ενημερώνονται και να ακολουθήσουν ό,τι τους συμφέρει. Πρέπει όμως να τονίσουμε εδώ, κυρία Οικονόμου, στους αγαπητούς συνδημότες μας, ότι έχουν σταλεί μαζί με τους λογαριασμούς τους και ένα έντυπο που με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει πάρθει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που μας ενδιαφέρει να ενημερώνονται και οι ιδιοκτήτες παράλληλα με τους χρήστες. Γιατί το τελευταίο διάστημα έχω γίνει εγώ τουλάχιστον μάρτυρας πολλών παραπώνων ότι οι ιδιοκτήτες δεν γνωρίζουν για τους λογαριασμούς τους. Δεν θέλω να το δεχτώ ως υπηρεσία, γιατί η υπηρεσία ενημερώνει με το υδρόμετρο, με το λογαριασμό, ενημερώνει ότι υπάρχουν οφειλές, γίνονται όλες οι απαραίτητες κινήσεις στο μέτρο του εφικτού σύμφωνα με τη δυνατότητα του προσωπικού που υπάρχει, ότι αφήνονται κάρτες, γίνονται διακοπές, προκειμένου να ενημερώσουμε το χρήστη ότι έχει οφειλές και πρέπει να περάσει οπωσδήποτε από τη ΔΕΙΑΔ. Ανεξάρτητα τώρα από αυτό, και επειδή υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα ιδιοκτητών που είναι ιδιοκτητών ακινήτων, έρχονται εδώ και λένε ότι εμείς δεν γνωρίζαμε, και εδώ είναι το σημαντικό, πρέπει να το υπερτονίσουμε, ότι από τη στιγμή που υπογράφεται σύμβαση με τη ΔΕΙΑΔ, ο ιδιοκτήτης είναι συνυπεύθυνος με το χρήστη. Αυτό τώρα δεν γνωρίζω τα προηγούμενα χρόνια πώς λειτουργήσε. Θα πω όμως ως εκ περισσού ότι μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης να παίρνει ένα τηλέφωνο και μόνο κάθε τέλος της χρονιάς και να ρωτάει για το συγκεκριμένο ακίνητό του, αν έχει ή δεν έχει οφειλές, αν εξοφλήθησαν οι λογαριασμοί ή όχι. Έτσι. Τα τηλέφωνα της υπηρεσίας είναι το 466669 και το 38260 με το 25210. Από εκεί και πέρα όμως, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι, πρέπει να κάνουμε γνωστό στους συνδημότες μας ότι υπάρχει ο νόμος 4483 και είναι σε λειτουργία, να έρθουνε χωρίς να φοβάται κανένας τίποτε, να έρθουν και να δούνε το πρόβλημά τους, πώς μπορούμε να το λύσουμε. Είπαμε ότι υπάρχουν ευνοϊκές προϋποθέσεις, ότι αν πληρωθούν εφάπαξ 100% ή με δόσεις κλιμακωτά μειώνονται οι προσαυξήσεις και οι τόκοι. Μας ενδιαφέρει όμως να καταγραφούν τα στοιχεία των ιδιοκτητών, γιατί έχουν πάρα πολλούς ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν κατοικούν στην Δράμα. Πολλές φορές οι χρήστες δεν ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες και το θεωρώ αυτονόητο να μην τους ενημερώνουν ότι δεν πληρώσαν λογαριασμούς κτλ. Και έρχεται στο τέλος η απανταχούσα και έρχεται ο ιδιοκτήτης
ή φεύγει ο νοικιαστής και έρχεται ο ιδιοκτήτης και λέει: δεν με ενημερώσατε, έχω 1.000 ευρώ λογαριασμό, 2.000, 5.000. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε πλέον στοιχεία ώστε να καταγραφούν στο αρχείο της ΔΕΙΑΔ και όταν το νούμερο ξεπερνάει ο απλήρωτος λογαριασμός πάνω από 300 ευρώ, να ενημερώνεται και ο ιδιοκτήτης για την κατάσταση που επικρατεί με το υδρόμετρο τους. Δηλαδή δεν θέλουμε να έχουμε άλλα παράπονα αυτού του μεγέθους που έχουμε μέχρι σήμερα και να εμείς θέλουμε να εξυπηρετήσουμε τους συνδημότες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επαναλαμβάνω όμως ότι ο νόμος που είναι σε ισχύ μπορούν να κάνουν αιτήσεις από σήμερα μέχρι 30 Νοεμβρίου και η ελάχιστη δόση είναι 20 ευρώ. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ ενημερώνει όλους τους κατοίκους της περιοχής της 19ης Μαΐου που κάθονται από την περιοχή της ΔΕΙΑ έως και την γέφυρα της Αντιγόνου ότι αύριο από τις 8 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι θα υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή τους και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να προβούν άμεσα στη συλλογή νερού για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους. Ακόμη να κάνω μια ανακοίνωση για αύριο όσον αφορά θα γίνει μια διακοπή νερού από εδώ, από τα γραφεία της ΔΕΙΑΔ, στην 19η Μαΐου, μέχρι τη γέφυρα της Αντιγόνου. Θα γίνει μια αλλαγή βάνας, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα. Βγήκε ήδη αυτοκίνητο να κάνει ενημέρωση, αλλά και μέσα από το κανάλι σας νομίζω ότι θα ακουστεί ακόμη καλύτερα. Αύριο θα υπάρξει διακοπή από τις 8.30 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Ενδεχόμενα να γίνει βλάβη ακόμη πιο νωρίς, αλλά εμείς αφήνουμε περιθώρια χρονικά τέτοια ώστε να μην δημιουργήσουμε προβλήματα στους συνδημότες μας. Αύριο έχουμε διακοπή δηλαδή στην περιοχή της 19ης Μαΐου από τα γραφεία της ΔΕΙΑΔ μέχρι τη γέφυρα της Αντιγόνου. Πάμε τώρα στην Περιφέρεια και Ενότητα Σερών. Συνεχίζεται η συλλογή υπογραφών κατοίκων των Δήμων Σιδικής και Ηράκλειας κατά των Διοδίων. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τον δικηγόρο Ιωάννη Γιάντζιο, οι υπογραφές ξεπερνούν τις χίλιες. Στη συλλογή χιλίων και πλέον υπογραφών των κατοίκων του Δήμου Σιδικής και Ηράκλειας προχώρησε για αρχή ο δικηγόρος Ιωάννης Γιάντζιος μαζί με μια ομάδα αντιδρόντων στο θέμα των διοδίων, χωρίς να υπάρχει παράδρομος ώστε να μπορούν να επιλέξουν οι πολίτες αν θέλουν να πληρώνουν ή όχι. Και συνεχίζουμε, θέλουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται πολύ περισσότερες. Εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε να μην υπάρχει παραδρόμος. Να ξέρετε ότι ήδη 10 Οκτωβρίου ήταν να γίνουν, να έχουν κάνει πίσω. Το πάνε για Φεβράριο και μετά. Τους έχουμε κάνει μηνυτήριο αναφορά. Περιμένουμε οπωσδήποτε η ελληνική πολιτεία, οι εισαγγελές και λοιποί να ασκήσουν τις ανάλογες διώξεις κατά αυτών οι οποίοι δεν μερίμνησαν να γίνουν παράδρομοι έτσι ώστε ο κάθε Έλληνας πολίτης να μπορεί να μετακινείται ελεύθερα και χωρίς επιβολή, γιατί ουσιαστικά είναι μια επιβολή να μας βάλουν να ανέβουμε πάνω σε έναν δρόμο το οποίο θέλουμε να πληρώσουμε. Κάποιος μπορεί να μην θέλει ή να μην έχει την οικονομική δυνατότητα. Τι θα γίνει δηλαδή, δεν θα μπορεί να πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη ή οπουδήποτε αλλού, μόνο και μόνο γιατί αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μας ανεβάσουν πάνω στους δρόμους για να τους πληρώνουμε. Γι' αυτό το λόγο, μετά από όλες αυτές τις κινήσεις και μετά και τις κινήσεις που έχουν κάνει και άλλοι περιφέρειες όπως η Πύρου και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καταθέτοντας προσφυγές. Εμείς αυτή τη στιγμή κάναμε, όπως σας είπαμε, μηνυτήριο αναφορά. Η συλλογή υπογραφών θα συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα και εντός της πόλης των Σερών. Οι υπογραφές θα παραδοθούν στον Ιωάννη Μονησιάδη, τον οποίο οι πολίτες καλούν να στραφεί κατά της Εγνατίας Οδού, αποδεικνύοντας ότι τον ενδιαφέρει το καλό των Σεραίων πολιτών. Εμείς θα τα καταθέσουμε όλα αυτά στον Περιφερειάρχη. Και θα του ζητήσουμε επιτακτικά να κάνει αυτό. Δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα. Θα φτιάχναμε και εμείς οι ίδιοι την προσφυγή. Έτσι, προσπαθούμε να μαζέψουμε κάποια χρήματα, τα ελάχιστα βέβαια, έτσι, που θα χρειαστούν. Αν δεν το κάνουν αυτοί, θα το κάνουμε εμείς. Όμως θέλουμε να τους πιέσουμε με ποια πλευρά. Ότι καταθέτουμε αυτό το πράγμα. Και τους λέμε, ορίστε εμείς, αντιδρούμε. Έχετε εμάς από πίσω. Κάντε λοιπόν κι εσείς αυτό. Το οποίο θα πρέπει, γιατί αν δεν το κάνουν, τότε θα πρέπει να αναλάβουν και τις πολιτικές τους ευθύνες ότι δεν τους ενδιαφέρει η περιφέρεια και οι πολίτες. Εντύπωση προκαλεί σύμφωνα με τον Ιωάννη Γιάντζιο το γεγονός ότι όλες οι περιφέρειες έχουν στραφεί κατά της Εγνατίας Οδού πλην της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όλες οι περιφέρειες που περνάει η Εγνατία Οδός έχουν κάνει προσφυγή εκτός από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο και εμείς ανήκουμε. Τώρα αυτό είναι, ξέρετε, μια κατάσταση η οποία δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε παρά μόνο από την νοχελικότητα πάντοτε που υπάρχει σε αυτή εδώ την περιοχή τη δική μας, το οποίο δεν η πολιτική μας, το σύστημα το οποίο είναι αυτό το οποίο καθοδηγεί, είναι μπροστά, ας πούμε,
ποτέ δεν παίρνει πρωτοβουλίες, ακόμα και όταν βλέπει τους άλλους συναδέλφους να κάνουν τα ίδια. Είναι πάντοτε σε μία αναμονή, δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα και δεν τους ενδιαφέρει πιο. Εμάς τους πολίτες που θα πληρώνουμε 8 ευρώ να πάμε σε Θεσσαλονίκη, πήγαινε έλα. Κι όμως αυτοί πάντοτε έχουν αυτήν την πολιτική, αν θέλετε, της ιτοπάθειας. Δεν λένε να κάνουν τα πράγματα αυτά που κάνουν, σας είπα, τα νόμιμα. Τέλος πάντων, ας αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας αν αυτό το πράγμα είναι νόμιμο ή όχι. Πάμε σε κάτι άλλο. Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας για την τρίτη ηλικία πραγματοποιήθηκαν χθες τα εγκαίνια του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του νομικού προσώπου του Δήμου Δράμας. Σήμερα είναι πραγματικά μια μεγάλη γιορτή για τη Δράμα. Σήμερα εγκαινιάζουμε ένα από τα σημαντικότερα κτίρια της Δράμας, το Κηφί, που είναι σημαντικό για την τρίτη ηλικία. Είναι ένα κτίριο που θα προσφέρει πολλά στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, στους ανθρώπους τους ανοικούς και στους συγγενείς τους που δεν μπορούν να τους προσέχουν τα πρωινά. Προσφέρει ψυχαγωγία, προσφέρει νοσηλευτική περίθαλψη και πολλά άλλα πράγματα. Εκτός από αυτού, σήμερα γιορτάζουμε και την Παγκόσμια ημέρα της τρίτης ηλικίας. Γιορτάζουν όλοι οι άνθρωποι που μας μεγάλωσαν, που μας πρόσεξαν και που δώσαν και την ψυχή τους για μας. Είναι μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Άλλωστε, νομίζω ότι αρμόζει ιδιαίτερο σεβασμό και φροντίδα στους ανθρώπους οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια αγωνίστηκαν, όλα προσέφεραν στην τοπική μας κοινωνία και όχι μόνο, και πρέπει με ιδιαίτερο σεβασμό αλλά και με εκτίμηση να έχουν ένα δικό τους χώρο στον οποίο θα μπορούν να χαρούν τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους μέσα από φίλους, συνεργασίες, συζητήσεις σε ένα κτίριο το οποίο είναι κόσμημα, σε ένα κτίριο το οποίο πραγματικά έχει γίνει με πολύ καλές προδιαγραφές. Θέλω να μεταφέρω και το χαιρετισμό του Περιφερειάρχη του Χρήστου του Μέτκου, ο οποίος ήταν να έρθει, αλλά λόγω των προβλημάτων που έχουμε με τη Σαμοθράκη μετακινείται, γιατί είναι πάρα πολλοί και Γενική Γραμματής και Υπουργοί οι οποίοι έχουν επισκεφθεί για να δώσουν άμεσα λύσεις, ο οποίος μεταφέρει το χαιρετισμό του, την αγάπη του και εύχεται κάθε επιτυχία στην πολύ σημαντική αυτή προσπάθεια του Δήμου Δράμας. Μας δίνεται λοιπόν η ευκαιρία να κάνουμε τα εγκαίνια σε αυτόν τον μοναδικό χώρο. Θέλω και λόγω της εορτής και της ημέρας της συγκεκριμένης να ευχηθώ χρόνια πολλά στην τρίτη ηλικία, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δώσανε το δικαίωμα σε εμάς σήμερα να ζούμε και να βρισκόμαστε δίπλα τους. Είναι μια σημαντική μέρα. Η εκτίμηση στο πρόσωπο όλων αυτών των ανθρώπων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Καταρχήν, χαίρομαι για τα εγκαίνια. Είναι ένα έργο που οραματιστήκαμε, εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότησή του και το κατασκευάσαμε τότε ως Δημοτική Αρχή με τον Κυριάκο Χαρακίδη ως Δήμαρχο και την παράταξη Πόλη και Ζωή ως συμπολίτευση. Δυστυχώς άργησε η Δημοτική Παράταξη που σήμερα έχει τα ηνία του Δήμου να καταλάβει την αξία και τη σημασία του Κηφί και έμεινε για ένα μεγάλο διάστημα χωρίς να λειτουργεί. Ακόμα και σήμερα δεν λειτουργεί με όλη την πληρότητα και με όλα όσα μπορεί να προσφέρει στην τοπική κοινωνία. Ευτυχώς έγιναν κάποια βήματα και είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να βλέπουμε και τα εγκαίνια που τόσο πολύ περιμέναμε εδώ και 3 χρόνια. Ο Ελιορδάνη που Ιωάννου Βαπτιστή είναι κατά δεξάμενος για την ημών σωτηρία. Χριστός ο Αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναγράμμου και Παναμόμου Αγίας από Μητρός και την Ιω εν δόξω προφήτη προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξω και Πανεθήμων Αποστόλων των Αγίων και Δικαίων Θεοτατώρων Ιωαρχείου και Άνης των Αγίων και εν δόξω μαρτύρων Κυπριανού και Ιωσκήνης της Παρθένου Αγιονίου Νεφτερού. Είναι ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για τα μαθήματα ζωής που μας δώσετε και μας δίνετε. Και μόνο όχι με τα λόγια,
αλλά και με τον ίδιο τρόπο που ζήσατε χθες και ζείτε σήμερα. Θέλω να ξέρετε ότι δεν είστε απόμαχοι της ζωής, αλλά πολύτιμο παράδειγμα αγωνιστών της ζωής. Ο σεβασμός και η αγάπη μας είναι δεδομένοι και θα είστε πάντα στο πλευρό σας, γιατί σας το οφείλουμε και σας σεβόμαστε. Μένουμε στην τρίτη ηλικία και στους απόμαχους της εργασίας, αλλάζοντας όμως κλίμα, περνώντας τα δυσάρεστα, νέες κινητοποίησεις ετοιμάζουν οι συνταξιούχοι, έρχονται νέα μέτρα σκληρά για τους συνταξιούχους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο των συνταξιούχων του ΙΚΑ Ελλάδας, τον κύριο Δήμο Κουμπούρη, για να μας πει τι κινητοποίησεις και τι θα περιμένουν ακόμα οι απόμαχοι της εργασίας. Κύριε Κουμπούρη, καλό σας απόγευμα από τη Δράμα. Επίσης, γεια σας και σε εσάς. Κοιτάξτε, έχουμε μεγάλες κινητοποίησεις αυτό το δεκαήμερο, γιατί όπως σωστά είπατε, τα μέτρα που φέρνει η κυβέρνηση, τα καινούργια μέτρα, είναι μέτρα θανατηφόρα που έρχονται να προστεθούν σε ό,τι μας έχουν αφαιρέσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Χρήματα που τα έχουμε πληρώσει, δεν τα χρωστάμε σε κανένα δανειστή και θα τα διεκδικήσουμε μέχρι το τέλος. Είναι δικά μας χρήματα, είναι χρήματα που βγήκαν από τη δουλειά μας. Οι συντάξεις δεν είναι χάρισμα και φυσικά δεν δουλεύουν τα νέα παιδιά για μας. Κρατήσεις που έγιναν όλα τα χρόνια της εργασίας. Βεβαίως, χρόνια και χρόνια, και αυτό τα διεκδικούμε μέχρι το τέλος. Και τούτη η κυβέρνηση φυσικά συνεχίζει την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, τον εύκολο δρόμο. Οι συντάξεις μας ουσιαστικά γίνονται προνοιακά βοηθήματα, περικόπτονται, σφαγιάζονται κυριολεκτικά, καθώς τα δικαιώματα για την υγεία, τα δικαιώματα που είχαμε στην κοινωνική ασφάλιση και σε ορισμένα ακόμα ζητήματα πολύ σοβαρά για τους συνταξιούχους. Επομένως, δεν έχουμε άλλο δρόμο, το δρόμο του αγώνα. Και θα έχουμε βεβαίως ένα δεκαήμερο, όπως σας είπα, και στην περιοχή σας. Θα είναι συγκεντρώσεις που η περιφερειακή συγκέντρωση εδώ θα γίνει Αλεξανδρούπολη, από ό,τι λέγαμε πριν. Αλεξανδρούπολη, ναι, στις 11 του μήνα. Θα έχουμε στις 10 στη Θεσσαλονίκη και στις 9 θα είναι στην Κοζάνη και φυσικά σε όλη την Ελλάδα θα γίνουν συγκεντρώσεις για αυτό το λόγο και θα συνεχίσουμε, κυρία Κυριακή, δεν έχουμε άλλο δρόμο από το δρόμο του αγώνα. Είναι ο μόνος δρόμος που είναι ανοιχτός για μας πια. Βέβαια, κύριε Πρόεδρε, αύριο ξεκινάει ο κύκλος με την πρώτη αντίδραση, με την πρώτη κινητοποίηση στην Αθήνα. Βεβαίως, είναι συνέχεια των κινητοποίησεων των μεγάλων που έχουμε κάνει. Θα είναι μια μεγάλη συγκέντρωση αύριο πανατική στην Αθήνα και θα πάμε στο Υπουργείο Εργασίας. Η απαίτησή μας είναι
να σταματήσουν οι περικοπές, να δοθούν οι συντάξεις μας πίσω, να δοθούν τα δώρα μας, να βγαίνουν γρήγορα οι συντάξεις που είναι κόσμος, ξέρετε, συνταξιουχικός που δεν έχει πάρει ακόμα τη σύνταξή του και επαιτεί κυριολεκτικά. Είναι οι συντάξεις χειρίας, οι οποίες έχουν σφαγιαστεί κυριολεκτικά. Καλά, και είναι πολύ μεγάλο το θέμα που έχει προκύψει. Βεβαίως, όλα η αλλαγή ήταν ριζική μέχρι εκεί που δεν πάει, έτσι. Σφαγιασμός και στην αναπηρία έγινε το ίδιο. Παντού έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Και θυμάστε που σας έλεγα τακτικά ότι μας ρίχνουν στον κιάδα. Και ίσως ορισμένοι να νόμιζαν ότι είμαστε υπερβολικοί. Δεν είμαστε καθόλου υπερβολικοί. Δυστυχώς δεν ήσασταν υπερβολικοί. Γιατί το σύστημα ακριβώς θέλει φτηνή εργατική δύναμη και εμάς τους συνταξιούχους χωρίς συντάξει στη γωνία, γιατί αυτή είναι η ανάπτυξη που προσδοκούν και μας λένε. Προϋποθέτει δηλαδή τη χειροτέρευση της δικιάς μας ζωής. Αυτά θα τα αντιπαλέψουμε, δεν έχουμε άλλο δρόμο και καλούμε τους συνταξιούχους να νικήσουν το φόβο και την απάθεια, να πάρουν μέρος στις συγκεντρώσεις, μόνο έτσι μπορούν να αποκρούσουμε. Να μην τρέχουν στα δικαστήρια και σε ορισμένους που έχουν στηθεί κυριολεκτικά δικηγορικά γραφεία μεγάλα και κάποια δίκτυα συνταξιούχων που βάζουν τους συνταξιούχους να πληρώνουν και από πάνω ότι με την υπόσχεση ότι θα πάρουν πίσω τις συντάξεις τους. Συντάξεις κόβονται με πολιτικές αποφάσεις και των ίδιων των δικαστών κόπηκαν οι συντάξεις, όπως ξέρετε, και σε άλλους, σε άλλες κατηγορίες, κλάδους, θα λέγαμε, ναι, σε άλλους κλάδους και σε άλλες κατηγορίες των συνταξιούχων, και ό,τι αποκρούσαμε μέχρι σήμερα, κυρία Κυριακίδου, το αποκρούσαμε με τους αγώνες μας. Θα σας θυμίσω ότι υποχρεωθήκαν να δώσουν ένα επίδομα το 13ο. Θα σας θυμίσω επίσης ότι αναγκάστηκαν να επαναφέρουν τις κρατήσεις τις αρχικές που είχαμε για την υγεία στις σημερινές συντάξεις, καθώς επίσης το 25 ευρώ που ήθελαν να το βάλουν τότε στα νοσοκομεία, όταν ξεσηκώθηκε γενική κατακραυγή, τους εμπόδισε. Αυτός είναι ο δρόμος, καταλαβαίνετε, ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τον δρόμο του αγώνα. Οι συνταξιούχοι πρέπει να το πιστέψουν μαζί και τα παιδιά μας. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Κύριε Κουβούρη, είμαστε μαζί σας, είμαστε δίπλα στον αγώνα σας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Πολύ και εγώ. Γεια σας. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε σε κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι. Ενημερωτική ημερίδα με θέμα το έντομο διαβρώτικα στον Αραβόστο στους νομούς Δράμας, Καβάλας και Σερών. Ενημέρωση ορθή αντιμετώπιση διοργανώνει το Κέντρο Δήμητρα Δράμας του ΕΛΓΟ Δήμητρα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνοτροφίας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας στις 4 Οκτωβρίου. Αφορμή για αυτήν την ημερίδα αποτέλεσε η έξαρση την οποία παρουσίασε το συγκεκριμένο έντομο, το Διαβρώτικα Βιρτζίφερα. Διαβρώτικα, όπως είναι στην ελληνική γλώσσα, είναι ένα έντομο το οποίο ήρθε στη χώρα μας το 2009. Είναι ξενικό είδος, ξεκίνησε από την Αμερική, έρθε στην Ευρώπη, επεκτάθηκε και στη χώρα μας. Για κάποια περίοδο είχε μπει σε καραντίνα, αν θυμάστε, το έντομο αυτό τελικά αποσύρθηκε και λόγω της συνεχιζόμενης μονοκαλλιέργειας του αραβοσίτου κατά την περσινή περίοδο εμφάνισε μία έξαρση με αποτέλεσμα να έχουμε ζημιές στην καλλιέργεια του καλαμποκιού και αν βάλουμε και το γεγονός ότι είχαμε ξηροθερμικές συνθήκες οι αποδόσεις στο καλαμπόκι ήταν πεσμένες σε σχέση με πέρσι με αποτέλεσμα να φτάνουμε σε ένα κρίσιμο οικονομικό όριο για την επιβίωση της καλλιέργειας που είναι πάρα πολύ σημαντική για την περιοχή μας. Εμείς λοιπόν σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και το ΓΕΟΤΕ της Ανατολικής Μακεδονίας, μάλιστα η μερίδα είναι πρωτοβουλία του αξιολογότατου συναδέλφου Κώστα Σίμουγλου από τη ΔΑΟΚΤΕΣ Δράμας, υλοποιούμε αυτήν την ενημερωτική μερίδα με σκοπό να ενημερώσουμε τους αγρότες της Ανατολικής Μακεδονίας σχετικά με το έντομο αυτό, την παρουσία την οποία είχε στους νομούς Δράμας, Καβάλας και Σερών και να κάνουμε κάποιες προτάσεις από τους ομιλητές σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του. Οι ομιλητές θα είναι ένας προσκεκλημένος, είναι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο κύριος Αλέξανδρος Αλεξόπουλος, του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής. Είναι ο κύριος Κώστας Σίμογλου, ο οποίος είναι γεωπόνος από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Δράμας. Ο Γιάννης Ομιλονόπουλος, γεωπόνος από τη ΔΑΟΚ των Σερών και η κυρία Δαμίδου Ζωή από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου της Καβάλας. Η ημερίδα αυτή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα εδώ στο Κέντρο Δήμητρα Δράμας. Καλούμε λοιπόν τους αγρότες της Ανατολικής Μακεδονίας να παραστούν σε αυτή την εκδήλωση προκειμένου να ενημερωθούν άμεσα και έγκαιρα από τους εισηγητές σχετικά με το έντομο αυτό στον σοβαρό εχθρό του καλαμποκιού. Τηλεδιάσκεψη με παρόντες γονείς μέσω Skype θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ένωση Κυριών Δράμας με την Ένωση Μαζί για το Παιδί, ενώ θα διανεμηθούν και 60 διατακτικές σε ωφελούμενες οικογένειες των προγραμμάτων της Ένωσης.
Αύριο έχουμε την 10η διανομή διατακτικών του προγράμματος Κοντά στο Παιδί, το οποίο παρέχει διατακτικές σεμινεία βάσης σε 60 οικογένειες με ανήλικα παιδάκια. Αύριο λοιπόν, σε συνδυασμό με αυτήν την διανομή, θα πραγματοποιήσουμε τηλεδιάσκεψη μέσω Skype με την Ένωση Μαζί για το Παιδί και τον ψυχολόγο κύριο Λευτέρη Πετρόπουλο, ο οποίος θα αναφερθεί στο θέμα του ρόλου και της εμπλοκής του γονέα στο διάβασμα των παιδιών. Καλείται, φαντάζομαι, τους γονείς που ενδιαφέρονται να ανταποκριθούν. Οι γονείς του προγράμματος θα είναι όλοι εδώ για να παρακολουθήσουν τη τηλεδιάσκεψη. Τι άλλο για αυτήν την εβδομάδα στο ίδιο πλαίσιο έχετε? Τις καθιερωμένες ομάδες αυτογνωσίας των γονέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Συμμετέχουν αρκετά παιδιά? Έχουμε συμμετοχή. Τώρα που είναι και οι αρχές της σχολικής χρονιάς, είναι και πιο ενθουσιασμένα, συμμετέχουν με πάρα πολύ χαρά. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Δράμας προχωρά και φέτος στην υλοποίηση μαθημάτων εκπαιδευτικής ρομποτικής για μαθητές δημοτικού σχολείου αλλά και μαθητές γυμνασίου και λυκείου μετά τη μεγάλη αποδοχή των προηγούμενων διοργανώσεων. Ο Σύλλογος μας οργανώνει για μία ακόμη χρονιά μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής που απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού, 5ης και 6ης τάξης, γυμνασίου και λυκείου. Είναι ένας θεσμός που γίνεται στην πόλη μας εδώ και 4-5 χρόνια. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από πλευρά συμμετοχών, γιατί είναι μια καινοτόμα προσέγγιση. Προσπαθούμε να φέρουμε τα παιδιά κοντά στην πληροφορική, κοντά στις επιστήμες, αλλά ταυτόχρονα να τους αναπτύξουμε και τις κοινωνικές δεξιότητες, να μάθουν να συνεργάζονται, και όλα αυτά μέσα από ένα πλαίσιο που είναι πολύ ελκυστικό σε αυτά, γιατί είναι το παιχνίδι. Έχουμε λοιπόν την πλατφόρμα των Lego, η οποία είναι πολύ γνωστή στα παιδιά γιατί παίζουν με τα τουβλάκια. Μόνο που αυτή η πλατφόρμα πλέον ενσωματώνει μικροεπεξεργαστές μέσα, αισθητήρες, οι οποίοι προγραμματίζονται και δημιουργούνται ρομπότ με διάφορα σχήματα που εκτελούν συγκεκριμένες αποστολές. Αυτή είναι μια διαδικασία που εξητάρει τα παιδιά, κεντρίζει το ενδιαφέρον τους και τελικά έχουμε καλά μαθησιακά αποτελέσματα, γιατί η βάση για να επιτευχθεί ένα καλό αποτέλεσμα μαθησιακό είναι να υπάρχει ενδιαφέρον από τα παιδιά. Εμείς λοιπόν έχουμε το κίνητρο μάθησης. Βέβαια υπάρχει από εκεί και πέρα μια ολόκληρη διαδικασία έτσι βασισμένη σε θεωρητικά σχέδια. Καταφέραμε νομίζω να κερδίσουμε τα παιδιά, γιατί κάθε χρόνο υπάρχουν και περισσότερες συμμετοχές σε αυτά τα προγράμματα. Τώρα, από πότε θα ξεκινήσετε και για πόσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσει αυτό? Έχουμε ήδη ανοίξει τη φόρμα εγγραφών, βρίσκεται στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας, σε pleath.gr, μπορεί ο καθένας να το αναζητήσει γράφοντας Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Δράμας, θα τη βρει αμέσως. Από εκεί θα δώσει τα στοιχεία του παιδιού, τάξη που πηγαίνει, σε ποιο επίπεδο βρίσκεται γνώσεων κτλ. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν μέσα στον τέλειο Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου, τα προγραμματίζουμε, αφού κάνουμε πρώτα μία συνάντηση με τους γονείς, να τους δώσουμε περισσότερες πληροφορίες, και θα διαρκέσουν περίπου 4 μήνες. Γίνονται μια φορά τη βδομάδα, 2 ώρες συνεχόμενες, και ο χώρος στον οποίο γίνονται είναι το 3ο λύκειο της Δράμας. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης. Θα ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, πολλές ευχές για μια όμορφη συνέχεια.